Συναδέλφες και συνάδελφοι, χαιρετίζουμε τους χιλιάδες των απεργών σε όλη τη χώρα που δίνουν τη μάχη απέναντι στον αντεργατικό δοστρωτήρα διαρκείας για να υπερασπιστούν τη ζωή τους, τους όρους δουλειάς, το δικαίωμα της απεργίας, το δικαίωμα να αποφασίζουν οι εργάτες ποιο θα είναι το περιεχόμενο των αγώνων τους, ποιες θα είναι οι διεκδικήσεις που θα παλέψουν, πότε και με ποιο τρόπο θα αγωνιστούν. Δεν πρόκειται να υπεχωρήσουμε, δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με τις υποδείξεις του κεφαλαίου, των κυβερνήσεών του, των ανθρώπων του μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Είμαστε βέβαιοι ότι στο δρόμο της πάλης θα βρεθούμε ακόμη περισσότεροι εργάτες, περισσότεροι αυτοαπασχολούμενοι και μικρομεσαίοι αγρότες, περισσότεροι νέοι εργαζόμενοι μαζί με τους συνταξιούχους. Όλοι εμείς δηλαδή που πληρώνουμε τόσα χρόνια το βαρύ λογαριασμό της αντεργατικής πολιτικής του κεφαλαίου. Είμαστε βέβαιοι ότι σε αυτόν τον δρόμο, σε αυτόν τον αγώνα θα μπουν και θα σταθεροποιηθούν και όσοι σήμερα δυσκολεύονται να το κάνουν. Όσοι ταλαντεύονται για το αν οι αγώνες μπορούν να δώσουν αποτελέσματα. Όσοι κάτω από το βάρος της εργοδοτικής τρομοκρατίας δεν έχουν κάνει ακόμη το βήμα, ενώ καταλαβαίνουν το χαρακτήρα της επίθεσης. Όσοι διατηρούν ελπίδες ότι η αντεργατική πολιτική κάπου θα σταματήσει, ότι τα αντεργατικά μέτρα θα τελειώσουν. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η επίθεση είναι διαρκής, θα συνεχιστεί για να έρθουν θετικά αποτελέσματα για τη ζωή μας και για το σήμερα και για το μέλλον των παιδιών μας. Πρέπει να παλέψουμε, να αγωνιστούμε σκληρά εμείς. Συναδέλφες και συνάδελφοι, αντιλαϊκά μέτρα φορτωθήκαμε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αντεργατικά μέτρα έχουμε και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και τα αποτελέσματα είναι γνωστά σε εμάς τους εργάτες. Κοινός παρονομαστής και πυλώνα στήριξης των κυβερνήσεων για να φέρουν σε πέρας τις παραγγελίες των βιομήχανων και των άλλων μεγαλοκαρχαριών του κεφαλαίου συνολικά, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, αυτοί οι άνθρωποι έχουν συγκεκριμένη δουλειά και κάνουν εδώ και δεκαετίες. Ως άνθρωποι λοιπόν της εργοδοσίας στηρίζουν με όλους τους τρόπους τις εκάστοτε αντεργατικές κυβερνήσεις. Με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θυμάστε, και τον απεργοκτόνο νόμο, παίξαν τα αρέστα τους δείχνοντας ότι δεν σταματάνε πουθενά. Με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που συνεχίζει την αντεργατική πολιτική, πάλι τα ίδια κάνουν. Αυτά που περιλαμβάνει το λεγόμενο αναπτυξιακό νομοσχέδιο για έλεγχο των συνδικάτων και του περιεχομένου των αγώνων, για κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων και μεγαλύτερη συμπίεση των μισθών, τι είναι? Είναι δικές τους προτάσεις, της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ, δημόσια διατυπωμένες, που έχουν συμφωνηθεί με τον ΣΕΒ, την κυβέρνηση και τα κόμματα του κεφαλαίου. Γιατί το κάνουν? Για να στηριχτεί, συναδέλφες και συνάδελφοι, για να στηριχτεί πάση θυσία η υλοποίηση της αντεργατικής πολιτικής και για να τους δώσει η κυβέρνηση ως αντάλλαγμα την παραμονή τους με νοθεία, με βία στις παχυλά αμοιβόμενες καρέκλες που κρατάνε. Συναδέλφες και συνάδελφοι, το λεγόμενο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι πέρα για πέρα αντεργατικό. Δεν έχει κάποια θετικά και κάποια αρνητικά, όπως μας λένε. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρσι τον Αύγουστο μιλούσε για δίκαιη ανάπτυξη. Η σημερινή κυβέρνηση, αφού παρέλαβε τη δίκαιη ανάπτυξη που όλοι γνωρίσαμε των προηγούμενων, δηλώνει ότι η δική της ανάπτυξη θα είναι ανάπτυξη για όλους. Αλλά
Ούτε δίκαιη μπορεί να είναι μια τέτοια ανάπτυξη, ούτε για όλους. Ανάπτυξη για τους λίγους είναι. Για τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες και τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Η ανάπτυξή τους μας έχει εμάς χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με μεροκάματα πείνας. Και δίπλα σε όλα αυτά που ζούμε από πρώτο χέρι, τώρα θέλουν να εξασφαλίσουν ότι τα μεροκάματά μας όχι μόνο θα παραμείνουν καθυλωμένα, αλλά με κάθε τρόπο θα μειώνονται. Με γενίκευση της μισής δουλειάς, με χτύπημα του σταθερού χρόνου εργασίας, με ακόμη περισσότερο χτύπημα του κατώτερου και του μέσου μισθού, με απαλλαγή, ακούστε, με απαλλαγή των εργοδοτών που δεν καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία, ρίχνοντας την ευθύνη σε εμάς τους εργαζόμενους που θα μένουμε ανασφάλιστοι, με μονιμοποίηση στα ελάχιστα για τους μισθούς και τα μεροκάματα, μέσω των περιβόητων αυτών εξαιρέσεων εφαρμογής των όποιων συλλογικών συμβάσεων υπογράφονται. Και εφόσον ξεπεραστούν τα ήδη υπάρχοντα εμπόδια που βάζει το νομοθετικό οπλοστάσιο για να υπογραφούν συμβάσεις εργασίας, βάζουν πρόσθετα εμπόδια για να εξασφαλίσουν στην εργοδοσία ότι ακόμη και αυτές οι συμβάσεις που θα υπογράφονται να έχει τον τρόπο η εργοδοσία να μην τις εφαρμόζει επικαλούμενη τον νόμο. Είναι εξοργιστικό, συνάδελφοι και συναδεύσες, να ισχυρίζονται με παχιά λόγια ότι οι εξαιρέσεις αυτές των συμβάσεων θα αφορούν κάποιες εταιρείες που βρίσκονται, λέει, στο στάδιο της πτώχευσης ή λίγο πριν την πτώχευση. Μα αυτός ακριβώς ήταν ο βασιλικός λόγος που χτυπήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας τα προηγούμενα χρόνια, που μειώθηκαν οι μισθοί. Τι γινόταν? Πήγαινε ο βιομήχανος και έλεγε: «Μείωση μισθών για να μην πτωχεύσω». Έτσι μείωνε τους μισθούς, εξασφάλιζε τα κέρδη του και οι εργάτες μάζευαν τις πληγές και τα κομμάτια τους. Οι εξαιρέσεις που θέλουν να νομοθετήσουν είναι το εργαλείο, είναι το μέσο, είναι ο δρόμος για να χτυπηθούν παραπέρα οι μισθοί και τα δικαιώματα, το σύνολο των όρων δουλειάς. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι τώρα, τούτη την ώρα που μιλάμε, η μεγαλοεργοδοσία, ο ΣΕΒ, διεκδικεί εκτός όλων των άλλων την κατάργηση των τριετιών. Είναι και αυτό μια απόδειξη για το τι έχουν βάλει στο στόχαστρό τους. Έχουν βάλει στο στόχαστρό τους τα πάντα. Για ποιους γίνονται όλα αυτά, συνάδελφοι? Ποιον συμφέρουν? Δεν είναι για το δικό μας όφελος και για το δικό μας συμφέρον. Όπως δεν είναι για το δικό μας όφελος ούτε οι συμφωνίες με τα αμερικανατοϊκά γεράκια που κλείνει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση και μας φέρνουν μπροστά σε νέους κινδύνους. Ούτε οι συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση που κλείσαν οι προηγούμενοι και τηρούν βέβαια μέχρι κεραίας και οι τωρινοί κυβερνώντες. Εμείς, συνάδελφοι και συναδεύσες, εμείς οι εργαζόμενοι βλέπουμε, αυτό είναι η πραγματικότητα, να πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα και οι κίνδυνοι. Βλέπουμε το έσχος των hot spot, τους καμένους στη Μόρια, τους πνιγμένους στο Αιγαίο και τους κυβερνώντες να μας λένε ότι θα συνεχίσουν από εκεί που σταμάτησαν οι προηγούμενοι και ότι από πάνω θα μας μπουκώσουν και με ανάπτυξη για όλους. Τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση για το προσφυγικό είναι αντιδραστικά. Γιατί ενισχύουν την καταστολή, γιατί ενισχύουν τον εγκλωβισμό των προσφύγων και είναι βέβαιο, συναδέλφες και συνάδελφοι, ότι θα οξύνουν ακόμα πιο πολύ το πρόβλημα. Τα σωματεία των εργατών πρέπει να σταθούν δίπλα στους πρόσφυγες και να δυναμώσει ο αγώνας και το διεκδικητικό πλαίσιο συνολικά Ελλήνων προσφύγων και μεταναστών. Αυτό που βιώνουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες με την πολιτική που εφαρμόζεται είναι η άλλη πλευρά της επίθεσης που δέχεται συνολικά η εργατική τάξη.
συναδέλφες και συνάδελφοι, για να μας πούν λοιπόν, για να μας πούν, για να επανέλθουμε, αυτοί που διαφημίζουν την ανάπτυξη για όλους, μήπως εννοούν ότι είναι η δίκαιη αυτή η ανάπτυξη και για όλους, λόγω της ακαριαίας παρέμβασης των ακαριαίων ανακλαστικών που έδειξε και δείχνει η κυβέρνηση για να συνδράμει όσους επιχειρηματίες βρεθούν μπροστά σε μια δύσκολη εντός εισαγωγικών κατάσταση, όπως τώρα με το κανόνι της Thomas Cook, αυτοεννοούν μέτρα δηλαδή για το κεφάλαιο, για τους μεγαλοξενοδόχους, για τους μεγαλοεπιχειρηματίες και τους εργαζόμενους από την άλλη μεριά, και για τους εργαζόμενους από την άλλη μεριά δεν τρέχει τίποτα. Σήμερα υπάρχει μεγάλη πείρα. Δεν πρέπει να ξεγελαστεί κανείς και κανένας δεν πρέπει να έχει αυταπάτες και ψεύτικες προσδοκίες. Οι ρυθμίσεις αυτές που προωθούνται τώρα για όλα τα ζητήματα και για τη λειτουργία των συνδικάτων και το δικαίωμα της απεργίας φανερώνουν ότι παίρνονται μέτρα καταστολής. Και γιατί παίρνονται μέτρα καταστολής, συνάδελφοι και συναδέψες? Γιατί η αντεργατική πολιτική και η επίθεση θα συνεχιστεί αμύωτη. Με το ηλεκτρονικό φακέλωμα, το χτύπημα της απεργίας δεν επιδιώκουν απλά να μπλοκάρουν τη λειτουργία των συνδικάτων και τους αγώνες. Θέλουν κάτι περισσότερο. Θέλουν να ελέγξουν το περιεχόμενο των αγώνων, να ελέγξουν τη λειτουργία των συνδικάτων στα πλαίσια και τα ραβασάκια που στέλνει ο ΣΕΒ. Δηλαδή τι θέλουν? Θέλουν να φτιάξουν συνδικάτα όπως η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, να στηρίζουν δηλαδή το παραμύθι της ανάπτυξης για όλους, να συμφωνούν στο τσάκισμα των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και την προσαρμογή στις αδοχές της καπιταλιστικής οικονομίας. Ό,τι σφυρίζει ο βιομήχανος να βρίσκει το χειροκρότημα των συνδικάτων και των εργαζομένων. Θέλουν, αυτό επιδιώκουν, να μην σκέφτονται, να μην παλεύουν οι εργάτες, να μην ξέρουν ότι μπορούν με τον πλούτο που παράγουν να ζήσουν καλύτερα και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Τα μέτρα καταστολής που παίρνουν στοχεύουν να πείσουν τους εργάτες με την απειλή και το φόβο να υποταχτούν στη σημερινή βαρβαρότητα. Αλλά συναδεύσεις και συνάδελφοι, υπάρχει και μια ακόμη απόδειξη που δείχνει ότι η αντεργατική πολιτική και θα ενταθεί και αμύωτη, θα είναι και διαρκείας. Ποια είναι αυτή η απόδειξη? Η αντικομμουνιστική ιστερία που εκδηλώνεται εντός και εκτός της χώρας βοηθάει να καταλάβει ο καθένας τι έρχεται στη συνέχεια. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι της εργοδοσίας, αυτή η συνδικαλιστική μαφία στη ΓΕΣΕ, ξυπνάει και κοιμάται με τον αντικομμουνισμό στο στόμα. Ούτε είναι τυχαίο ότι τα αστικά κόμματα δεν κάνουν ευκαιρία να χύσουν το δηλητήριο του αντικομμουνισμού. Ούτε τυχαία είναι αυτά τα ψηφίσματα που βγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνυπογράφουν φιλελεύθεροι και ντρόοι ψευτοαριστεροί, παραχαράσσοντας την ιστορία, την πραγματική ιστορία των λαών και εξισώνοντας τον ναζισμό και τον φασισμό με τον κομμουνισμό. Έτσι τους βολεύει, συναδέλφες και συνάδελφοι. Έτσι τους βολεύει για να κάνουν τη δουλειά τους, να χτυπήσουν την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα συνολικά. Και η ιστορική πείρα το δείχνει. Η ιστορική πείρα δείχνει ότι ο αντικομμουνισμός, όταν βγαίνει στην επιφάνεια, είναι η προετοιμασία των δυνάμεων του κεφαλαίου για το συνολικό χτύπημα των εργατών. Και αυτό το στοιχείο, συναδέλφες και συνάδελφοι, πρέπει να το υπολογίσει σοβαρά ο καθένας και η καθεμιά. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η απόφασή μας είναι μία. Η απάντησή μας είναι μία. Ο δρόμος μας είναι ένας. Δεν συμβιβαζόμαστε. Δεν καταθέτουμε τα όπλα του αγώνα. Με την πάλη μας θα επιβάλλουμε το δίκιο μας. Ξέρουμε
ότι έχουμε μπροστά μας δρόμο. Γνωρίζουμε ότι έχουμε μπροστά μας αρκετές δυσκολίες και εμπόδια να προσπεράσουμε. Όμως είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε βέβαιοι ότι τελικά θα τα καταφέρουμε. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλή.